Πάμε, παιδιά, λοιπόν, τώρα το Ξώτης. Ετοιμάσου, έχουμε προβλέψει από τον Κώστα Λεφάκη, 2024, ζεστές, καυτές. Τώρα δεν μιλάει κανείς. Κανένας, δεν θα μιλήσει κανένα ζώδιο. Πάμε. Εντάξει, κάμερες, θα τα ακούσετε όλα. Αυγουστή. 2024, ο τίτλος που δίνω είναι Αλλαγή παγκόσμιου σκηνικού. Οι Γκροί έχουν μια σημαντική αλλαγή. Ο Πλούτωνας επιτέλους φεύγει από το 10ο τομέα της καριέρας και της δουλειάς και περνάει στον τομέα της φιλίας και των προσδοκιών. Θα συμβούν και διάφορες αλλαγές στη ζωή τους, τις οποίες στην αρχή θα νιώσουν ευθυδιασμένοι, αλλά γρήγορα θα προσαρμοστούν σε αυτές. Προχωρώντας στον Ταύρο, που είναι οι άνθρωποι θεματοφύλακες της χαράς και της ασφάλειας, μπαίνουν σε μια πραγματικά νέα εποχή. Μια περίεργη εξέλιξη είναι οι συνεργασίες, οι συναλλαγές και οι οικονομικοί συνεταιρισμοί. Θα τους παιδέψουν λίγο, αλλά θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την ροή των γεγονότων, έστω και με μια καθυστέρηση. Περνάμε στους διδύμους. Το 2024 λίγο βελτιώνονται τα οικονομικά σας και θα έλεγα ότι δεν είναι άσχημα και τα πράγματα στα ερωτικά. Όμως, ο σημαντικός τομέας είναι η καριέρα, η δημόσια ζωή και η κοινωνική δραστηριότητα. Εκεί το 2024 θα σας δώσει επιτυχίες, κατακτήσεις και σημαντικά δώρα. Οι καρκίνοι είστε άνθρωποι της οικογένειας, της παράδοσης, της παραγωγής, της συντήρησης. Είναι μια χρονιά ενδιαφέρουσα. Ο Πλούτωνας φεύγει από τον τομέα των σχέσεων, επί χρόνια βασανιστήκατε εκεί, από το 8. Αρχίζει μια νέα εποχή για ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του οικονομικού, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Λέοντες, μπαίνετε σε μια νέα εποχή στον τομέα της αγάπης, της επαγγελματικής συνεργασίας και της φιλίας. Θα βρείτε τρόπους να ενισχύσετε τη δύναμή σας και γενικότερα θα αποδειχτείτε περισσότερο χρήσιμοι για τους ανθρώπους που αγαπάτε, αλλά και για αυτούς που σας ενδιαφέρει να κατακτήσετε περισσότερο. Η Παρθένη, να αποφύγετε εκδοχές, να χάσετε χρήματα ή να κάνετε λάθη οικονομικά. Το 24 είναι σαν ένα καινούργιο ταξίδι μέσα από το οποίο θα εκπαιδευτείτε, θα παιδευτείτε, αλλά και θα ωφεληθείτε. Έρχονται αργότερα καλύτερα χρόνια. Για εσάς τους ζυγούς, τα πράγματα είναι ευχάριστα και είναι η αρχή αλλαγών σε ό,τι αφορά τη δημιουργικότητα, την αγάπη, τον έρωτα, την αναπαραγωγή. Ξοφλάτε τα καρμικά σας χρέη και αρχίζετε μία καινούργια ζωή. Ο Σκορπιός στον οικονομικό τομέα θα πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί δεν θα λείψουν δυσκολίες και λήψεις χρήματος την ώρα που θα είναι απαραίτητες. Στα αισθηματικά θα λέγα ότι είναι μεταβατικό, αλλά πολύ αισθαντικό το 2024. Και προχωράμε στους φίλους του Ξώτης. Θα διχαστείτε αρκετές φορές, θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί στις διεκδικήσεις σας, να δώσετε αυτό το οποίο χρειάζεται σαν τίμημα για να πετύχετε αυτό που θέλετε στον τομέα της οικογένειας ή στον τομέα της δουλειάς. Για εσάς τους εγώκερους, δεν θα έλεγα ότι είναι ήρεμο ή εύκολο έτος, θα έλεγα για εσάς ότι είναι δημιουργικό. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να προσέξετε είναι η περίοδος των εκλήψεων και έχει να κάνει πολύ με τον οικογενειακό και τον επαγγελματικό χώρο. Για εσάς τους σύντροχους, σε ό,τι αφορά την καριέρα και τον έρωτα, νέες εκδοχές και νέες εποχές. Ο ουρανός που είναι ο κυβερνήτης σας παραμένει μαγκούφης έτσι εκεί στον Ταύρο, αλλά λίγο-λίγο με την παρουσία του Πλούτωνα αποκτάτε νέα δύναμη και ισχύ και το ξεπερνάτε. Η ηχθής φιλοξενείται τον Ποσειδώνα από το Φεβρουάριο του 12, φεύγει το 26 τον Μάρτιο, και τον Κρόνο από το Μάρτιο του 23 που θα φύγει το Μάρτιο του 26. Αυτοί οι δύο πλανήτες ξανασυναντήθηκαν την περίοδο 1847-1849 και το θεωρώ Ιωνό καλό αλλά σκληρό. Σημαίνει ότι πρέπει να εκλογικεύσετε πολλά πράγματα και να βρείτε έξυπνους τρόπους για την πραγματοποίηση ονείρων. Δεν θα λείψουν οι απογοητεύσεις από περιβάλλοντα επαγγελματικά, οικογενειακά ή κοινωνικά.
Αλλά στην πορεία η χρονιά σας δίνει την ευκαιρία να τα ξεπεράσετε, να βγείτε νικητές στο τέλος μέσα από τις δικές σας πρωτοβουλίες. Μην περιμένετε τους άλλους. Εσείς μπορείτε να κάνετε τα θαύματα και εσείς μπορείτε να φτιάξετε ένα καινούριο σκηνικό και ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 24 σας δίνει όλα τα μέσα για να τα καταφέρετε. Κύριε Κώστα Λεφάκη, να έχετε μια πολύ ωραία χρονιά. Ευχαριστούμε για τις προβλέψεις. Ωραία τα είπε. Να ακούμε και τον οροσκόπο. Η αλήθεια είναι, γιατί παίζει ρόλο και οροσκόπος. Δεν πρόλαβα να το ακούσω. Αλλά, ξέρεις τι, ακούγοντας τι είπε στο ζώδιο μου, είναι αυτό που σκεφτόμουν λογικά, ότι με περιμένει. Οπότε καλά έχει. Σε βρήκε δηλαδή. Για να ναι, 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 ναι. Αλλά σε είπε δημιουργό της πραγματικότητάς σου. Οπότε μα όλοι είμαστε δημιουργοί της πραγματικότητάς μας, έτσι κι αλλιώς. Για μένα είπε ότι πρέπει λέει, να πληρώσω κάποιο τίμημα. Τι να κάνουμε, αγάπη μου, στα όπα όπα. Για πόσο θα πληρώνω, δηλαδή. Για να οριμάσεις. Για να μάθεις μέσα. Ακόμα να οριμάσεις. Η δυσκολία είναι το δώρο. Τώρα έχεις όλες τις ευκολίες. Γυαλιά που αστράφτουν, Λιαρτζέτ που σε περιμένουν. New York. Εγώ περίμενα να έρθει πιο εύκολα αυτή η χρονιά. Υγεία να έχουμε. Θα πρέπει να πληρώνω πάλι. Αμαρτίες αρανών. Τέρμα να έχουμε, παιδιά.